Έτσι, αν θα ανακαλύψουμε το όλοι το μαζί του εμείς, θα πάμε τον κόσμο μπροστά. Με επίκεντρο την ελιά, τη σιωπή της και ταυτόχρονα την κραυγή και το παράδειγμά της, πραγματοποιήθηκε στο Καβούσι του Λασιθίου, με φόντο το αρχαιότερο ελαιόδεντρο, ένα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό, που απόλευσαν όσοι αποφάσισαν να το παρακολουθήσουν. Για το σώμα που έχεις, δεν είναι μεγάλα τα φτερά σου, ρώτησε ένα μυρμήγκι την πεταλούδα. Είναι, αλλά εμένα με λένε και ψυχή και δεν ξέρεις τι βάρος έχει αυτό. Είπαμε να κάνουμε εδώ μια οδή στην ελιά, ένα τραγούδι για την ελιά, γιατί μας υπενήσεται αυτή η σιωπή της εδώ, πώς θα πρέπει να πορευτούμε στη ζωή. Την εκδήλωση επιμελήθηκε ο Λουδοβούκος των Αγωνογείων, που επί της ουσίας αποτύπωσε μια οδή στην ελιά, η οποία, όπως τόνισε, διδάσκει. Μια οδή στην ελιά που για την περιοχή αποτελεί κέντρο, κουβαλώντας πάνω της ιστορία αιώνων. Είμαι ένα δέντρο που δεν ονειρεύεται. Είμαι ένα δέντρο που ταξιδεύει. Μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα με παραμύθια, ιστορία και τραγούδια και ένα μονόλογο που γράφτηκε ειδικά για την ελιά. Διηγείται η ελιά. Και λέει, εγώ εδώ ήμουν πριν από εσάς και θα είμαι και μετά από εσάς. Είναι μια ειδική συναυλία φτιαγμένη με πάρα πολύ προσοχή, γιατί τιμούμε ένα μνημείο της φύσης. Η ελιά αυτή πραγματικά είναι μνημείο. Είναι το ιερό δέντρο του Τριγώνου και του Ιερού Άλσου στο Αζοριά, που έχει τρεις οικισμούς, από τους οποίους βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ιερό άλσος, δεν είναι μόνο το δέντρο αυτό, το οποίο θεωρείται ότι είναι 5.000 χρόνων, δηλαδή είναι το αρχαιότερο μινωικό, μνημιακό δέντρο που υπάρχει στη γη. Το δέντρο που έχουμε λοιπόν μπροστά μας είναι το κατά τεκμήριο μεγαλύτερο σε σχηματισμό μονόκορμο ελαιόδέντρο στον κόσμο και πιθανώς το αρχαιότερο, κατά την επιστημονική μελέτη που έγινε το 2004 από εξειδικευμένους επιστήμονες φυσική ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καβουσίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Ενώ στόχος, όπως επισημάνθηκε, είναι η ελιά να λάβει τη θέση που της αξίζει ανάμεσα στα νεότερα μνημεία. Έχει μια υπέροχη ακουστική. Εγώ σήμερα εκπροσωπώ την ελιά. Την ελιά που βγάζει πράσινα δάκρυα. Την ελιά που δεν ονειρεύεται. Την ελιά που ταξιδεύει στο χρόνο. Να περάσει σε ΦΕΚ ο χαρακτηρισμός του ως μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και να πάρει τη θέση που του αξίζει στα νεότερα μνημεία.